Δεν είναι ατυχία ούτε κακιά στιγμή, είναι το κέρδος πάνω από τη ζωή, βροντοφώναξαν χιλιάδες Λαρισαίοι κάθε ηλικίας που βρέθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν για την εθνική τραγωδία των τεμπών. Μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους, την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και τον χρόνο. Πάντα εκεί. Δεν είναι τίποτα. Βλέπουν μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλίνουν την πόρτα σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Ζει η απουσία λοιπόν, μαζί μας ή και μόνη της, η ζωή της χειρονομεί αδιόρατα, σωπαίνει, φύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή. Χαιρετίζουμε τους κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, μαθητές, φοιτητές, που από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με τη συγκλονιστική συμμετοχή στην αιμοδοσία που οργάνωσαν τα νοσοκομεία της πόλης, που εξέφρασαν τη θλίψη και την οργή τους με τις τεράστιες σε όγκο κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το δυστύχημα, διεκδικώντας να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Άλλωστε, πάντα στις δύσκολες στιγμές φαίνεται πως τελικά χωρίζεται ο κόσμος. Όλοι μας δηλώνουμε την απογοήτευση και την αγανάκτηση για το τραγικό συμβάν. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην δακρύσει στη θέα των βαγονιών. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην δακρύσει βλέποντας τους γονείς και τους συγγενείς έξω από τα νοσοκομεία να αναζητούν τα παιδιά τους ή λίγες μέρες αργότερα που τα συνόδευαν στην τελευταία τους κατοικία. Δεν μπορεί όμως κανένας να μην αναγνωρίσει την αλληλεγγύη όλων των συμπολιτών μας που αυτές τις δύσκολες στιγμές με την αιμοδοσία ρεκόρ κατέδειξαν τη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι όλοι μας έχουμε βγάλει θυμό, είμαστε εξαγριωμένοι, είμαστε θυμωμένοι με τους υπόλοιπους αυτής της τραγωδίας. Η κινητοποίηση είχε μεγάλη συμμετοχή από μαθητές που έδιναν τον παλμό με συνθήματα την ώρα που η πόλη είχε κυριολεκτικά παραλύσει, αφού η πλειοψηφία των καφέ, των εμπορικών καταστημάτων αλλά και οι τράπεζες ήταν κλειστά. Χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που παρευρίσκονται μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς μας, εκπαιδευτικοί. Εικόνες από τα Πτέμπη μας συγκλώνησαν όλους μας. Πολλά γιατί είναι ακόμα στο μυαλό μας. Ακούμε περισσότερο, μας έχει συγκλονίσει η τεράστια προσπάθεια από τις κυβερνήσεις, της εταιρείας συγκεκριμένα, των ΜΜΕ, να μην δοθούν απαντήσεις στις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος. Να μην αναλάβει κανένας αυτές τις δολοφονικές ευθύνες. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στα τρένα, χρόνια και μήνες, φώναζαν, έλεγαν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ατύχημα. Και οι οικογένειες των θυμάτων ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Βράζουμε από οργή για το πώς είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί η αλήθεια. Η αλήθεια που θάβουν καθημερινά στα δελτία των ειδήσεων. Το χρωστάμε κυρίως στους νεκρούς συναδέλφους μας, το χρωστάμε στις μανάδες που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Δεν θα αφήσουμε να περάσει σχεδιασμένη προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Όλοι τους ήξεραν και σήμερα κάνουν τους ανήξερους. Χαιρετίζουμε από τη σημερινή συγκέντρωση τους εκατοντάδες χιλιάδες εμπόρους, μαγαζιά των εξαιστίας αυτοαπασχολούμενους που κλείσανε τα μαγαζιά τους και συμμετέχουν στη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση στη Λάρισα. Ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης που προσπαθούσε όλο αυτό τον καιρό, ακόμα και χτες, να υπάρξει συγγύη κτίως από τους μικρούς εμπόρους. Το θεωρούμε χρέος μας απέναντι στους νεκρούς των τεμπών, απέναντι στους πολιτικές που μας φέρανε σε αυτό το μεγάλο έγκλημα και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με το λαό της Λάρισας για να βρουν δικαίωση οι νεκροί των τεμπών. Τους καλούμε να συμμετέχουν και στις άλλες διαδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση προχώρησε σε πορεία διαμαρτυρία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, περνώντας και από το σιδηροδρομικό σταθμό.